Να καλημερίσουμε απευθείας. Τη βλέπετε ήδη την κυρία Αμίνα Γκάγκα, είναι η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Την ευχαριστούμε πολύ που για ακόμη μία φορά είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Γκάγκα, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε. Και διευθύντρια βεβαίως στην κλινική στο Σωτηρία, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, κυρία Γκάγκα, αρχικά πώς έχει η κατάσταση στα νοσοκομεία, αν θέλετε να μας κάνετε μία περιγραφή, γιατί η εικόνα που έχουμε από το ρεπορτάζ δεν είναι καλή. Η εικόνα πραγματικά δεν είναι καλή. Έχουμε συνεχώς εισιτήρια και εξιτήρια. Χθες, βέβαια, πρέπει να πω, ήταν η πρώτη μέρα που ήρθα το πρωί στην κλινική, μάλλον σήμερα, και βρήκα κενά κρεβάτια. Δηλαδή, εξιτήρια που έγιναν χθες δεν έχουν καλυφθεί μέχρι σήμερα. Που είναι ένα πρώτο καλό γεγονός, αν θέλετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο συνολικός αριθμός των νοσηλευομένων στη χώρα είναι ψηλός και ίσως λίγο ψηλότερο σήμερα. Έχουμε περίπου 5.500 νοσηλευόμενους, από τους οποίους περίπου 1.000 είναι σε μονάδες και οι υπόλοιποι είναι σε κοινούς θαλάμους. 4.500 λοιπόν, πάνω από 4.500 κοντά, είναι σε κοινούς θαλάμους. Η κατάσταση λέτε δεν είναι καλή, αλλά 1.000 σε μονάδες, είπατε, στις ΜΕΘ. Περίπου 900 είναι σε μονάδες, ναι. Μάλιστα. Η κατάσταση, λέμε, δεν είναι καλή και το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Έχει δυναμική όμως να γίνει καλύτερη, κυρία Γκάγκα, τις επόμενες ημέρες ή τις επόμενες εβδομάδες? Έχει δυναμική να γίνει καλύτερη. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη καλή. Σωστά. Δηλαδή, έχουμε αρρώστους που νοσηλεύονται που θα χρειαστεί να μείνουν στο νοσοκομείο. Έχουμε αρρώστους που γίνονται θετικοί τώρα και θα χρειαστεί να μπουν στα νοσοκομεία τις επόμενες μέρες. Νομίζω το πόσο καλή θα είναι η κατάσταση εξαρτάται από το πόσο προσέχει ο καθένας από εμάς. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι προσέχουμε πολύ. Δηλαδή, οι ουρές που βλέπω έξω από σούπερ μάρκετ, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε μέσα στα μαγαζιά, νομίζω ότι είναι γενικά πολύ καλός. Αυτό που αλλάζει πολύ είναι η διάθεση του κόσμου να δει φίλους ή να χαλαρώσει με ένα φαγητό ή ένα καφέ, που υπάρχει πολύ έντονη και που το βλέπουμε στις πλατείες και στα πάρκα. Δεν εννοώ τα βραδινά πάρτι, εννοώ την Κυριακή το μεσημέρι. Τη βόλτα, ναι, που κάνετε. Ακόμη, όχι το βράδυ, έχετε δίκιο. Την καθημερινότητα που συναντιόμαστε με φίλους μας και πίνουμε ένα καφέ. Το οποίο χρειάζεται και αυτό προσοχή, βεβαίως. Χρειάζεται προσοχή, ναι. Και νομίζω ότι αν ανοίξει για το Πάσχα, θα πρέπει και πάλι να το χρησιμοποιήσουμε με πολύ προσοχή την ελευθερία αυτή και να μην μαζευτούμε πολλοί άνθρωποι γύρω από τραπέζια, δηλαδή να είμαστε προσεκτικοί με το Πάσχα και τις γιορτές μπροστά μας. Το Πάσχα και τις γιορτές, οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να γίνουν στο χωριό ή μπορεί να γίνουν στην πόλη και υπό το καθεστώς αυτών των μέτρων που λέτε με πολύ προσοχή. Τι προκρίνετε εσείς? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι τα μέτρα πρέπει να τα τηρούμε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να φύγουμε, αλλά δεν το ξέρω ακόμη, γιατί νομίζω ότι για να δοθεί ελευθερία πρέπει να αισθάνεται κανείς μια ασφάλεια ότι τα νοσοκομεία θα είναι καλά. Νομίζω όμως ότι οι περισσότεροι έχουμε δείξει ότι η συμπεριφορά μας είναι καλή και ότι μπορούμε να συμπεριφερθούμε καλά και αν φύγουμε και να προσέχουμε και αν φύγουμε. Άρα νομίζω ότι το σημαντικό είναι να προσέξουμε και να τηρήσουμε τα μέτρα. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, η εικόνα που έχετε για αυτούς που νοσηλεύονται και τους ανθρώπους που είναι και συντατικές, μιλάμε για το σταθερό πλαίσιο ότι είναι μεγαλύτεροι άνθρωποι ή έχουν μικρύνει ηλικίες? Όχι, έχουν σαφώς μικρύνει ηλικίες. Δηλαδή, έχουμε και πολλοί νέους. Αυτή τη στιγμή στην κλινική έχουμε και 40 και 50. Είχαμε 20, δεν έχουμε αυτή τη βδομάδα, αλλά είχαμε στο παρελθόν. Και έχουμε και κάποιους μεγαλύτερους ανθρώπους, αλλά δεν έχουμε τις πολύ ακραίες ηλικίες. Ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ηλικίες από 20 στα νοσοκομεία έως 106. Από 20 έχουμε 106, δηλαδή και κάποιους. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα, ένας 40, ένας 30, ο οποίος είναι υγιής και σας ρωτώ γιατί είστε και στην πρώτη γραμμή, κυρία Γκάγκα. Τι είναι αυτό που τον κάνει και ο οργανισμός, χωρίς νοσήματα? Είναι όλα καλά. Είχαμε τον συνάδελφό μας εδώ, τον Πέτρο, ο οποίος νοσηλεύτηκε. 40 ετών παιδί, αθλητικός, χωρίς προβλήματα υγείας. Αυτό το παιδί γιατί νοσηλεύεται, γιατί φτάνει στην νοσηλεία? Να σας εξηγήσω. Γιατί ο κορονοϊός δημιουργεί στον οργανισμό μας ένα πολύ έντονο ερέθισμα που οδηγεί σε μια πολύ έντονη αντίδραση του οργανισμού, που είναι, σαν να σας πω, μια υπέρμετρη αντίδραση. Αν θέλετε, σαν ένα αυτοάνοσο ουσιαστικά δημιουργεί νόσημα, που όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου είναι πολύ, πολύ καλό, που το βλέπουμε καμιά φορά στους νέους ανθρώπους, δημιουργεί τέτοια τεράστια προβλήματα. Και έχουμε νέους ανθρώπους χωρίς προβλήματα, κανένα πρόβλημα, που χρειάζονται διασωλήνωση, και έχουμε χάσει και ανθρώπους που δεν είχαν προβλήματα. Δηλαδή, ο καλός οργανισμός πολεμάει αυτή την ιστορία, αλλά είναι σβάρος μας, αν καταλαβαίνω καλά.
σε έναν άνθρωπο. Αν γίνει πολύ έντονη αυτή η αντίδραση που κάνουμε για τον ιό, τότε είναι εις βάρος μας. Ναι. Και νομίζω ότι είναι αυτό το κυριότερο πρόβλημα που δημιουργεί αυτός ο ιός. Ότι διαγείρει τον οργανισμό μας να κάνει μια πολύ πολύ έντονη αντίδραση που χαλάει το πνεύμα, που χαλάει τα νεφρά, που χαλάει γενικά όλα τα συστήματα. Τώρα, στο Σωτηρία, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε, έχετε και ένα ιατρείο το οποίο παρακολουθεί τους ανθρώπους που έχουν πάρει εξιτήριο. Mm-hmm. Ναι. Εμφανίζουν προβλήματα και για πόσο χρονικό διάστημα? Να σας πω, τα καλά νέα είναι ότι οι περισσότεροι άρρωστοι δεν μένουν με προβλήματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εμείς ως κλινική έχουμε παρακολουθήσει γύρω στα 400 άτομα. Ναι. Δεν βλέπουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Στο νοσοκομείο έχουμε νοσηλεύσει πάνω από 4.000 άτομα. Και μπορώ να σας πω τη συλλογική εμπειρία των κλινικών. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που έχουν δει θύματα ή προβλήματα μετά από αρκετό καιρό. Τα προβλήματα που σίγουρα αφήνει ο κορονοϊός είναι ένα ψυχολογικό αποτύπωμα πολύ έντονο. Φόβος, άγχος. Δημιουργεί πολύ έντονα προβλήματα και στους αρρώστους που νοσηλεύονται και στις οικογένειες. Αφήνει άλλα προβλήματα καρδιολογικά ή νευρολογικά, αλλά σε πάρα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Ναι. Δηλαδή, το βασικό είναι να ξεπεράσει κανείς την αρρώστια στο οξύ στάδιο. Μάλιστα. Τώρα, λοιπόν, εσείς είστε θετικοί στο να φύγουμε το Πάσχα, στο να ανοίξει με κάποιο τρόπο εγώ το Πάσχα? Εγώ νομίζω ότι είναι πιο καλό να έχουμε ελευθερία και να τη χρησιμοποιήσουμε με μέτρο. Μάλιστα. Αυτό νομίζω. Αλλά σας λέω και πάλι, υπάρχει μια ολόκληρη επιτροπή, δεν θέλω να προτρέξω και δεν θέλω να. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να έχουμε όλη την αίσθηση ότι μας δίνεται η ελευθερία και ότι θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε με μέτρο και με αίσθημα ευθύνης. Κυρία Κάκα, ήθελα να σας ρωτήσω, ακούμε διαφορετικές απόψεις αρκετές φορές για το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κορονοπάρτι που βλέπουμε κάθε βράδυ. Μία εξ αυτών των απόψεων είναι να ανοίξει νωρίτερα η εστίαση. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό και αν συμφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο θα πάνε οι πιστοί και στις εκκλησίες. Κοιτάξτε, έχω ταχθεί ήδη υπέρ του ότι πρέπει να ανοίξει η εστίαση. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πιο ασφαλές να καθίσουμε με μέτρα σε ένα τραπέζι 4 μαζί ή 6 μαζί όσο υπάρξει, και να μείνουμε κάτω από μέτρα και κάτω από τους επαγγελματίες που θα βλέπουν και θα τηρούν τα μέτρα, παρά να είμαστε στις πλατείες με καφέ, με φίλους και να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι όλα, δεν είναι εύκολα, γιατί πρέπει να ανοίξουν όλα με μέτρα, πρέπει να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους επαγγελματίες και να μπορούν όλοι να ανοίξουν στον ίδιο χρόνο. Δηλαδή είναι δύσκολο σαν εγχείρημα, φαντάζομαι, το να ανοίξει εστίαση. Αλλά ναι, θεωρώ ότι είναι καλύτερα να ανοίξει εστίαση με μέτρα παρά να μην ανοίξει και να βλεπόμαστε στα σπίτια ο ένας του άλλου ή έξω χωρίς μέτρα. Και φαντάζομαι μιλάτε να ανοίξει οριζόντια, έτσι, σε όλη τη χώρα, σε όλες τις περιοχές. Εννοώ γενικά να ανοίξει οριζόντια, εκτός αν κάπου υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα που είναι βαθύ κόκκινο και δεν πρέπει να ανοίξει για πρέπει να είναι όλοι στα σπίτια τους. Αυτό είναι μια διαφορετική. Ναι. Τώρα, με την εμπειρία σας. Για τις εκκλησίες, να συμπληρώσουμε για τις εκκλησίες, ναι. Νομίζω ότι επίσης, αν προσέξουμε και είμαστε στις εκκλησίες όπως είμαστε και στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους, με συγκεκριμένο αριθμό, με μάσκες και προσοχή, τότε ό,τι ισχύει και για τους χώρους, ας πούμε, για τα μαγαζιά, παραδείγματος χάρη, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Και κυρίως στον περίβολο, φαντάζομαι. Και κυρίως στον περίβολο, ναι. Mm-hmm. Και πάλι όμως με μέτρα και με μάσκες, όχι χαλαρά. Δηλαδή, να θυμόμαστε ότι είναι μια εποχή πανδημίας. Κυρία Κάκα, έχουν ημερομηνία λήξης τα μέτρα αυτά, δηλαδή 14 Μαΐου, για παράδειγμα, που έχει ανακοινωθεί ότι θα ανοίξει ο τουρισμός. Πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα που λέμε και στα σχολεία και στις εκκλησίες και στην εστίαση? Νομίζω ότι δεν θα ξεχάσουμε τη μάσκα για πολύ καιρό ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή, η πανδημία υπάρχει γύρω μας, κρούσματα υπάρχουν, άρα θα υπάρχει ελευθερία. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε με λογική κυρίως και με την αίσθηση ότι και εμείς κινδυνεύουμε και οι δικοί μας κινδυνεύουν και όλος ο υπόλοιπος κόσμος κινδυνεύει. Και κάτι που δεν πάει καλά για τους υπόλοιπους, δεν πάει καλά και για μας. Δηλαδή, δεν πάει καλά η οικονομία για τους δίπλα μας, δεν πάει καλά και για μας. Δεν πάει καλά η κοινωνική ζωή για τους δίπλα μας, δεν πάει καλά και για μας. Άρα, νομίζω αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Με καλή διάθεση και με διάθεση να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό σε αυτή την πανδημία. Ας πούμε, από τα μέσα, γι' αυτό ήθελα να επικαλεστώ την εμπειρία σας, γιατί δίνετε μάχη και εσείς με τον κορονοϊό πάνω από ένα χρόνο τώρα και επαναλαμβάνω στην πρώτη γραμμή. Ο Μάιος, ας πούμε, είναι ένα ασφαλές σημείο, τα μέσα Μαΐου, όπου θα είμαστε προφανώς, δεν θα πετάξουμε τις μάσκες, λίγο πιο χαλαροί. Λίγο πιο ανέμελοι, λίγο να πάρουμε λίγο τη ζωή μας στα χέρια μας πάλι. Νομίζω ότι θα είμαστε. Νομίζω ότι ήδη είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν ένα μήνα. Δηλαδή, ναι, μπορούμε να πάμε μαγαζιά, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα που τον προηγούμενο μήνα δεν μπορούσαμε. Ναι. Και νομίζω ότι μπροστά μας τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
Ωστόσο, κυρία Κάκα, τον προηγούμενο μήνα είχαμε 500 τόσους διασωληνωμένους και τώρα έχουμε 847. Ναι, έχουμε πράγματι. Είναι λίγο ξύμορο αυτό. Ναι, έχουμε κρούσματα αρκετά και κοιτάξτε, οι διασωληνωμένοι σίγουρα αθρίζονται. Δηλαδή, έχουμε διασωληνωμένους στις μονάδες που μένουν 2 μήνες. Άρα, όση προσπάθεια και να κάνεις, δεν θα μπει ένας άνθρωπος στη μονάδα και να βγει στις 2 μέρες. Ναι. Θα μείνει κάποιο διάστημα. Άρα είναι λογικό όταν έχεις πολλά κρούσματα να αυξάνονται και οι αριθμοί των διασωληνωμένων. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων. Υπάρχουν κάποιοι που είναι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων. Γίνεται διακίνηση, δηλαδή μπορεί κάποιος να μείνει 1-2 μέρες εκτός μονάδων. Διασωληνωμένος όμως, με προσοχή, οι άνθρωποι που χρειάζονται διασωλήνωση. Και να πω και πάλι ότι δεν χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι διασωλήνωση. Όλοι οι θάνατοι που έχουμε δεν είναι γιατί δεν έχουν διασωληνωθεί οι ασθενείς. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν προβλήματα νεφρών. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν προβλήματα καρδιάς. Διαβητικοί με πολυαγκιοπάθειες που παθαίνουν COVID, που το παθαίνουν πολύ σοβαρά και που καταλήγουν γιατί ο κορονοϊός βοηθάει, διεγείρει αυτά τα χρόνια προβλήματα να χειροτερεύουν. Άρα υπάρχει ένα ποσοστό ασθενών που χειροτερεύουν πολύ αναπνευστικά, που αρχικά τους βάζουμε σε άλλες μορφές θεραπείας, οξυγονοθεραπείας, και αν δεν πάνε καλά με αυτές, τότε τελικά μπορεί να χρειαστούν διασωλήνωση. Yeah. Αλλά δεν χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι με κορονοϊό. Οι ασθενείς σας... Κυρία Κάκα, νοσηλεύονται και εμβολιασμένοι? Όχι, γενικά οι εμβολιασμένοι, έχουμε ελάχιστους εμβολιασμένους με 2 δόσεις, που συνήθως είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας ή με ανοσολογικά προβλήματα που το νοσοποιητικό τους είναι λιγότερο καλό και είναι πολύ κοντά στη δεύτερη δόση. Δηλαδή, συμπτώματα που ξεκίνησαν 1-2 μέρες πριν τη δεύτερη δόση ή αμέσως μετά. Δεν έχουμε ανθρώπους που έχουν κανονικά εμβολιαστεί αρκετό καιρό πριν και έρχονται και νοσηλεύονται. Γενικά νοσηλεύονται μη εμβολιασμένοι. Ναι, άρα είναι ένα δείγμα ότι το εμβόλιο αποδίδει. Σαφώς. Τώρα, σαφώς. Για το εμβόλιο θα ρωτήσω και εγώ. Σας ρωτούν τι εμβόλιο να κάνουν οι ασθενείς σας? Υπάρχουν άνθρωποι που με ρωτούν, υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται με όλη τη φασαρία που έχει γίνει με το ένα εμβόλιο. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να την πάρει ο καθένας μας. Η δική μου απάντηση είναι ότι γενικά τα εμβόλια είναι ασφαλή, ότι υπάρχει ένα πιθανό ποσοστό, μικρό ποσοστό θρομβόζων με το ένα από τα εμβόλια, αλλά αυτό πρέπει να το ζυγίσει ο καθένας. Έχω ασθενείς που μου λένε, εγώ προτιμώ να εμβολιαστώ αύριο με αυτό το εμβόλιο παρά να περιμένω 2 μήνες να έρθει η σειρά μου με κάποιο άλλο. Νομίζω ότι είναι ενημέρωση από μέρους μας, απόφαση κοινή και βασικά του υποψήφιου για εμβολιασμό, ποιο εμβόλιο θα κάνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Γενικά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μέχρι στιγμής έχει πει ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και προτρέπει να εμβολιαστούν. Πάντως και η ανησυχία και η σύγχυση που επικρατεί στους πολίτες είναι απολύτως δικαιολογημένη. Φυσικά είναι απολύτως δικαιολογημένη και έχει γίνει πολύ φασαρία, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να καταλάβουμε ποιο είναι το ρίσκο και τι θα πει ρίσκο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ρίσκο να κολλήσουμε κορονοϊό και να αρρωστήσουμε βαριά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το ρίσκο να πάθουμε κάτι από το εμβόλιο είναι ελάχιστο. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε: εγώ δεν θα μπω σε αεροπλάνο γιατί υπάρχουν αεροπορικά ατυχήματα. Οι περισσότεροι από εμάς μπαίνουμε σε αεροπλάνο και ταξιδεύουμε. Μες, κάποιοι που φοβούνται δεν θα μπουν. Νομίζω ότι είναι απόφαση του καθενός μας από εκεί και πέρα. Καλημέρα, κυρία Κάκα. Ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά. Να είστε καλά για τα αναλυτικά μας είπατε.